Γεια σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια συνέντευξη. Έχουμε καθιερώσει πια την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα. Αυτή τη φορά καλεσμένος ένας γνωστός συμπατριώτης, φίλος, ίδια σειρά είμαστε, δεν μπορώ να τον αποκαλώ με τον κύριο Μιχαηλίδη, Σταύρος Μιχαηλίδης. Τον έχω κάποια στιγμή χαρακτηρίσει θηλυκό μυαλό. Γιατί γεννά ιδέες, με την έννοια αυτή δηλαδή, εγώ στο χαρακτήρα του, των θέσεων που μέχρι τώρα έχει δείξει δείγματα γραφής και χαρακτήρα και δουλειάς, γεννά και ιδέες. Θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, έτσι να μίξουμε την καρδιά μας, χωρίς καμιά προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Σταύρο, έτσι να το πω ναυτικά, θα τον περάσω με τον κάβο. Καταρχήν, αγαπητέ φίλε Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σου, την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή, η οποία μέχρι τώρα έχει φιλοξενήσει πραγματικά σημαντικές προσωπικότητες, σημαντικούς ανθρώπους του τόπου μας. Θα τον περάσω με τον κάβο. Είμαι βέβαιος ότι θα τον περάσω με τον κάβο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος για το ύψος και το μέγεθος των αβαριών που θα μείνουν μετά από αυτή την θαλασσοταραχή, μια και χρησιμοποιούμε, ξεκίνησες με ναυτικούς όρους. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τώρα που είμαστε στη μέση του κυκλώνα, δεν έχουμε φτάσει σαφώς στο τέλος, ίσως δεν έχουμε αγγίξει και δεν έχουμε μπει και στο μάτι. Αναρωτιέμαι πόσο ως πολιτικό ή κοινωνικό σύστημα είμαστε σε θέση να δούμε παρακάτω τι μας περιμένει, να προβλέψουμε, και περισσότερο όμως ανησυχώ για το γεγονός ότι αυτή είτε διοίκηση είτε κοινωνία, η ελληνική, δεν έχει μάθει να προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τα χειρότερα. Δηλαδή, με δύο λόγια, νομίζω ότι βλέπουμε πώς θα την παλέψουμε για σήμερα. Είμαστε πολύ δεκτικοί στα εύκολα λόγια και στα λόγια τα οποία χαϊδεύουν τα αυτιά μας, και για μένα αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει αυτή τη στιγμή, που από τη στιγμή που εγώ ή εσύ, φίλε Γιάννη, που είμαστε μέσοι άνθρωποι, μπορούμε και βλέπουμε ότι τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν λέω για πολλά χρόνια, λέω για έστω και για μήνες, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, θα δοκιμαστεί αυτός ο λαός και δοκιμάζεται. Θα μπει δηλαδή σε αυτό που λέγαμε φτώχεια, αλλά δεν ήτανε, τώρα θα είναι φτώχεια. Θέλω να δω την πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς να οργανώνονται με μια προοπτική λίγων ή αρκετών μηνών ή ένα-δύο ετών. Μάλιστα. Αυτό βλέπεις να γίνεται. Βλέπεις μια πολιτεία δηλαδή να αντιμετωπίζει οργανωμένα τα προβλήματα, γιατί είμαστε, είπε, στη μέση του κυκλώνα. Μπορεί να είμαστε και στην αρχή. Να. Μπορεί, Πάντως δεν έχουμε βράσει τη μέση και μπροστά. Ναι, δεν είμαστε. Τώρα αρχίζει το σκάφος να κουνάει, ειδικά στοιχείο. Ναι. Έτσι. Και στοιχείο. Και στοιχείο. Ναι. Γιατί κοίταξε, το πήραμε το κύμα με καθυστέρηση. Όντως. Όντως. Αυτό που βλέπω είναι, και είναι πραγματικά παρήγορο, είναι ότι η κοινωνία, σαν κοινωνία μόνο, σαν άτομα, ανταποκρινόμαστε θετικά. Βλέπω σε πρόσωπα τη διάθεση και την κινητικότητα να προσφέρουν υλικά, αγαθά, βοήθεια οικονομική, σαν αξιοπαθούντες σε αυτά. Βλέπω την Εκκλησία με τον καινούριο μας δεσπότη, που εύχομαι να συνεχίσει να έχει αυτή τη δύναμη και τη δραστηριότητα που εκδηλώνει, να αντανακλά γρήγορα και να προσπαθεί να οργανώσει κάποια πράγματα. Αυτά όμως έχω την αίσθηση ότι δεν φτάνουν, διότι αντιμέτωπη κοινωνία, αντιμέτωπα τα προβλήματα σήμερα σε αυτόν τον τόπο έχουν ένα μεγάλο αντίπαλο. Αυτός είναι το κράτος. Το κράτος αυτή τη στιγμή είναι παραλυμένο, δεν υπάρχει δηλαδή
κυβέρνηση η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα πράγματα, παρά με ένα, παρά μόνο με το μείζον αυτό που ασχολείται σήμερα. Δεν λέω εγώ ότι δεν πρέπει, σαφώς, αλλά γύρω από αυτό το πρόβλημα είναι 2-3 υπουργοί που ασχολούνται. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με άλλα πράγματα. Σταύρο, λιμενικό ή αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις το λιμενικό είναι πια παρελθόν. Ναυτιλία ή αυτοδιοίκηση. Ναι, μπράβο, θα το πω έτσι. Αλλά το λιμενικό θεωρώ ότι είναι μέσα στο αίμα σου. Δηλαδή, το έχει υπηρετήσει, το αγαπά, το ξέρω ότι το αγαπά, αλλά είσαι σε μια φάση τώρα που αφιτελαντεύεσαι κάπου ή τι γίνεται, ας πούμε. Αγαπητέ Γιάννη, θα σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί δεν απευθύνομαι μόνο σε εσένα, απευθύνομαι και στους τηλεθεατές και στους συμπατριώτες μας. Η θάλασσα αναδεικνύεται, μάλλον, για να μπω γρήγορα στο κέντρο της σκέψης μου, αναδεικνύεται πάλι ως το μεγάλο σωσίφιο για τη χώρα. Η αυτοδιοίκηση είναι πάλι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής διοίκησης και κοινωνίας και ανάπτυξης, αν θέλεις. Και τα δυο είναι πράγματα που μπορούν να παντρεύονται. Το θέμα είναι τι έχεις και από τα δύο έχεις να πάρεις. Από το ένα ικανοποίηση δημιουργίας, μιλώ για την αυτοδιοίκηση και συμμετοχής, από την άλλη πάλι να προσποριστείς. Ενώ σαν τόπος, πόσο πρέπει να δώσουμε σημασία. Άρα λοιπόν, εγώ σε αυτό το δίλημα το αντιμετωπίζω ότι δεν μπορείς να το δεις ξεχωριστά. Ένας που θέλει να ασχοληθεί, η θάλασσα είναι θάλασσα, η ναυτιλία είναι ναυτιλία, την οποία συνεχίζω να υπηρετώ και από τη θέση τώρα που έχω αναλάβει, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στα προβλήματα τοπικά και όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει. Μέχρι τώρα, τι εμπειρία έχεις ικανοποιεί αυτό? Είσαι δημοτικό σύμβουλο σήμερα. Θα σου πω. Σε μια φάση δύσκολη, με τον Καλλικράτη, είσαι στην αντιπολίτευση. Σε ικανοποιεί αυτό το πράγμα, σαν άνθρωπο δηλαδή. Δεν στέκομαι εγώ σαν πρόσωπο τώρα. Με απογοητεύει όσον αφορά την αντίληψη που έχουν μερικοί άνθρωποι που υπηρετούν, σε εισαγωγικά υπηρετούν, την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ξεφύγουν κάποια στιγμή από τον εαυτό τους, από το εγώ τους, και πρέπει να πάμε να ενδιαφερθούμε, να κοιτάξουμε πώς αντιμετωπίζονται τα μεγάλα, πολύ μεγάλα προβλήματα διαχρονικά του τόπου. Υπ' αυτή την έννοια, η δομή σήμερα, το πώς δουλεύει ένας Δήμος, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα έλεγα αυτό είναι, η δημοκρατία αυτή είναι, τις αποφάσεις παίρνει η πλειοψηφία. Κατά την άποψή μου, και δεν θέλω τώρα να αρχίζω να αγγυλώνω ή να δημιουργώ σε αυτή την πολύ φιλόξενη εκπομπή σου πράγματα, δεν λειτουργεί ένα σύστημα, θα έλεγα, με ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον τόπο, διότι μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου δυστυχώς και εσείς αδυνατίζετε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, όπου όλα παίρνονται με πλειοψηφία. Πώς αλλιώς, πάντα με πλειοψηφίες. Όμως δεν είναι ο σκοπός ενός Δημοτικού Συμβουλίου να κάθεται, να παίρνει μια απόφαση για να την εφαρμόσει αύριο όπως θα την εφαρμόσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί ως πεδίο, ως οργανισμός κατάθεσης σκέψεων και λήψης των σωστών αποφάσεων για τον τόπο και όχι για μια παράταξη ή για την πολιτική του σκοπιμότητα. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι και αυτά τα 3,5 χρόνια της σημερινής Δημοτικής Αρχής θα πάνε, θα περάσουν απαρατήρητα και θα είναι χωρίς παραγωγή και χωρίς να προσφέρει τίποτα σημαντικό έως αρνητικό, και θέλω να το σημειώσετε αυτό, για το χιώτικο λαό. Μιλάς γενικά τώρα, εγώ γιατί θέλω να αφαιρθώ στη δική σου παρουσία. Εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή, πώς το αισθάνεσαι? Η δική μας παρουσία... Δηλαδή λες ότι καλά έκανα που ήρθα εδώ πέρα ή χάνω το χρόνο μου, ας πούμε. Τι αισθάνεσαι? Γιάννη, θα σου πω, πολλές φορές... Στο λέω γιατί με συγχωρείς, θέλω να επειδή είπες κάτι, να μην το αφήσω να περάσει. Ναι. Είπες ότι εμείς αδυνατούμε να... Καταρχήν δεν είναι κακό να αδυνατήσει κάτι, έτσι. Αλλά εμείς συνειδητά δεν καλύπτουμε συνδυάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι χάσιμο χρόνο, είναι βάλαμα για τον τηλεθεατή, είναι ψυχοφθόρο. Έχουμε παρατηρήσει ότι ακόμα και ο δημοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται εκεί, δεν μπορεί να είναι άρρωστος. Mm-hmm. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει βαρεθεί να καταγράφει. Τι να πω, ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, για να μην πω τίποτα άλλο εκεί προσβάλλω. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα πράγμα. Η κουβέντα σε ένα δημοτικό συμβούλιο και ο προβληματισμός ξεκινά και από το αντικείμενο της συζήτησης. Ναι, σύμφωνοι, βέβαια. Έτσι. Όταν λοιπόν, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Προχτές περάσαμε στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Το τεχνικό πρόγραμμα, Γιάννη και αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αποτελείται αυτή η πρόταση φετινή, είναι ένα πανωνυμότυπο πράγμα του περσινού. Δηλαδή έχουμε 5 εκατομμύρια και πάμε και τα κομματιάζουμε σε έργα, σε 600 έργα, σε 550 έργα. Που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο έργο, το μικρότερο έργο για την ανάπτυξη του τόπου ξεκινά από τα 10.000, 8.000, πάρει και έργο 5.000 ευρώ. Τι πώς θα χάσεις να το σκεφτείς, τι θα γράψεις, τι θα σου κοστίσουν οι πάλι και τι αποτέλεσμα θα έχει ένα έργο σήμερα 5.000 και θα και φτάνει στα 20-25.000. Δηλαδή αυτά τα χρήματα τα λίγα, τα οποία μπορεί και εξασφαλίζει χείος, μοιράζονται για ενίσχυση προσώπων. Κανένα ενδιαφέρον για το αύριο. Αυτό λοιπόν οδηγεί και τις συζητήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις κρατά σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Yeah. Δεν περνάνε απόψεις. Δεν έρχεται κάτι ούτε εγώ μπορώ να σας πω τουλάχιστον 10 προτάσεις που έχουν γίνει και από μένα προσωπικά αλλά και από άλλους ανθρώπους για τυχείο. Εδώ και χρόνια. Τα οποία έχουν πορεία αναπτυξιακή. Με εμφανή ωφέλη για τον τόπο εφόσον υλοποιηθούν. Δεν έχουν απορριφθεί ή απορρίπτονται το ένα πίσω από το άλλο. Το μόνο που μας ενδιαφέρει. Πρέπει να ακουστούμε τουλάχιστον τα είναι... ακούγονται. Γιατί όχι, μπορούμε να τα πούμε. Όχι, θέλω να πω, ακούγονται πριν ή τα απορρίπτουν. Ακούγονται, λέμε ότι όλα είναι ωραία, αλλά δεν είναι προτεραιότητες. Κατάλαβα. Σταύρο, τι θα έλεγε για μια ψηφιότητα στην Νέα Δημοκρατία. Ας αλλάζω γρήγορα, παιδιά. Ναι, όχι, είναι χρήσιμα αυτά για λίμωνα αν δεν τα κουβεντιάζαμε. Και αυτά γιατί ακούγονται και λέγονται και ρωτώ με και εγώ και από φίλους άλλους. Δεν το ρωτάω μόνο εγώ δηλαδή. Σαφέστατα. Λέω λοιπόν τούτο ότι έχω κληθεί να απαντήσω επίσημα στη Νέα Δημοκρατία όπου δέχτηκα ακριβώς το περασμένο Σάββατο ένα τηλέφωνο. Παράκληση θα έλεγα ότι κύριε Μιχαλίδη σας παρακαλούμε εξετάσετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στο ψηφοδέλτιο. Λέω λοιπόν ότι θυμίζω σε σένα που τα είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν ότι είναι η τρίτη φορά που καλούμε να αποφασίσω να πάρω μια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω εάν η συμμετοχή στο κοινοβούλιο παρά αν ήθελα να διαλέξω στην ασχόλησή μου με τα κοινά ένα ρόλο στο τοπική αυτοδιοίκηση, όποιος και να είναι, αν είναι πιο ωφέλιμος. Εξάλλου τώρα νομίζω ότι εκπροσωπούμε θα καλά. Και δεν γνωρίζω κατά πόσο εγώ σας λέω ότι εκλέγομαι. Δεν μπορώ να δω πόσο εύκολα και πόσο ωφέλιμα και πόσο αποδοτικός και πόσο τι θα ωφελήσει βάσει περιπτώσει τον τόπο. Η μοναδική μου έτσι ανησυχία στο να πω όχι είναι ότι όλοι μας είτε στο καφενείο είτε εδώ αν συνεχίσουμε και ανοίξουμε λίγο την κουβέντα μας θα αρχίσουμε να λέμε ορίστε τα κόμματα, αυτά είναι, αυτοί είναι μέσα οι απατεώνες, έτσι είναι αλλιώς. Όταν έρθει όμως η ώρα και καλείται ο καθένας από εμάς να βάλει ώμο, να βάλει πλάτη, λέμε εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά με απασχολεί, διότι εάν οποιοδήποτε, δεν λέω για τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι μπορεί να προσφέρει κάτι, πρέπει να δώσει και στο εκλογικό σώμα κάποιες εναλλακτικές. Αν δεν πάει ο ένας, αν δεν πάει ο άλλος, εν πάση περιπτώσει, είμαι ακρηγορό, είναι ο μόνος. Θα απαντήσεις, ναι. Θα πάω στη συνάντηση. Ποια συνάντηση? Αυτή τη βδομάδα έχω κληθεί να πάω να δω. Αυτό δεν μας το πες. Το είπα τώρα, ότι δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο είπες, το τηλέφωνο έκλεισε. Ναι, για να κάνουμε μια συνάντηση. Α, η οποία συνάντηση θα γίνει αυτή. Μες τη βδομάδα. Μάλιστα. Η επίσκεψή μου
στην Αθήνα, μάλλον θα είναι για να επιδιώξω την αποδέσμευσή μου από αυτή την ηθική, αν θέλεις, πίεση για να... τις βοήθειες που μου ζητάτε. Πας εκεί για να πεις, παιδιά, με πιέζετε. Πίστεψέ με, ναι. Εγώ σε πιστεύω. Και αν πιαστείς, άμα σου πει ο άλλος, ας πούμε, ότι σε δέχεται ο Σαμαράς, σου λέει, συγγνώμη ρε Σταύρο, λέτε όλοι σας να έρθουν εδώ οι καλύτεροι. Να έρθουν, λοιπόν, εγώ φωνάζω πέντε ανθρώπους, ο ένας λέει, μπορώ, ο άλλος λέει, έχω τη δουλειά μου, άφησε με απ' έξω, μην με κατέβεις εμένα, πες σου το βάζει έτσι. Θα σου πω, από εκεί έπειτα θα ανοίξει και η ουσιαστική κουβέντα. Ποια είναι τα περιθώρια, ποιος είναι ο φάκελος, τον οποίο εγώ μπορώ να κινηθώ. Εγώ δεν συμφωνώ και ποιος είμαι εγώ βέβαια να υποδείξω. Αλλά με ορισμένες διαδικασίες που φεύγουν εκτός φακέλου πολιτικής αντίληψης δικής μου, σαφέστατα θα με οδηγήσουν να με έξω. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είναι ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, λέω τώρα εγώ. Έχεις ίσως την άποψη εσύ ότι δεν μπορεί να ακόμα αυτοδύναμο να κυβερνήσει και να κάνει συνεργασίες. Διαφωνείς κάπου με τη Νέα Δημοκρατία? Να πεις στο Σαμαράκο να δεις, εγώ να έρθω μαζί σου, αλλά εγώ εδώ δεν συμφωνώ. Η άποψή μου είναι ότι έχει φτάσει στα όρια η κατάσταση στην Ελλάδα των υποχωρήσεων. Ή υποχωρήσω με την καλή έννοια, πιέζομαι για το καλό της πατρίδας εισαγωγικά, εντάξει κάνω και τούτη την υποχώρηση, κάνω την άλλη. Νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει, όπως λέμε στοιχείο, να πουντελώσουμε και να φύγουμε λιγάκι παραπάνω στα όχι μας. Αυτό θέλω να σου πω. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια, Γιάννη, απέδειξε για άλλη μια φορά στα τελευταία χρόνια ότι είναι έτοιμη για κυβερνήσεις συνεργασίας και για συνέργειες και για να βοηθήσει με τα ναι της παρά με τα όχι της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά, εσύ λες ότι λέμε πολλά ναι και πρέπει να πούμε όχι. Κοιτάξτε, νομίζω... Προσπαθώ να εντοπίσω, γιατί προηγουμένως ανέφερες, πάω, ξεκινάω με τη δική σου, το δικό σου σκεπτικό. Ότι πας εκεί για να τους πεις, παιδιά, αποδεσμεύσε με, αλλά θα βάλεις και ορισμένους προβληματισμούς. Έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Κάποιες διαφωνίες που έχεις. Ποιες είναι αυτές? Το θέμα δεν είναι αν ταιριάζει σε μένα μόνο η Δημοκρατία. Το θέμα είναι αν ταιριάζω και εγώ στην Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνοι, ναι. Τι είναι εκείνο που θα... Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ, για να μην βρεθούμε ενδεχόμενα, αν είμαι υποψήφιος, ενδεχόμενα, σε εκπλήξεις, ενώπιον εκπλήξεων, εκατέρωθων, πρέπει να δούμε ποια είναι τα όρια μας, του καθένα. Πολύ, αν θέλεις, ακούγεται μεγάλο από μένα, για τον μπόι μου, το πολιτικό, πάντως είμαι σε μια ηλικία που μπορώ και λέω και όχι, μπορώ και λέω και έτσι. Ναι. Έτσι, έχει πρόβλημα δηλαδή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε που, αν μπορεί να αντέξει ο ένας τον άλλον. Το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Και κυρίως αν θέλεις να καταλάβω εγώ, αν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία πολιτικής συμπεριφοράς. Θα αποφασίσεις εκεί? Σε μεγάλο βαθμό ναι. Θα πω ναι ή όχι σε αυτή τη συνάντηση. Θα πεις την αποφασή σου? Σε αυτούς εκείνη την ώρα όχι. Όχι, σε εμάς. Στον κόσμο. Σαφέστατα. Έβαλες ένα ζήτημα. Σαφέστατα. Με ρωτήσατε κάτι. Για να μην κρυμμοποιήσω από το δάχτυλό μου. Δηλαδή, αν εμείς σε ρωτήσουμε σε 10 μέρες και σου πούμε, Σταύρο, τι έγινε, πήγες στην Αθήνα, τι έγινε, πού καταλήξατε? Πιστεύω στο επόμενο, μέχρι τα μέσα του Φλεβάρι, εγώ θα έχω καταλήξει. Μάλιστα. Στο όχι, στο ναι. Πει, και σαφέστατα θα πω και την απόφασή μου δημόσια, διότι δημόσια γίνεται και αυτή η συζήτηση και επειδή πολλοί κόσμος που με συναντά το θεωρεί δεδομένο. Κάτι που εγώ, όπως βλέπεις, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μέχρι τώρα. Όχι, ναι, ναι. Ούτε έχω ανακοίνωση, ούτε έχω δείξει συμπεριφορές ότι ενδιαφέρουν. Εμένα δεν με εκπλήσει, αλλά ίσως κάποιοι που δεν σε ξέρουν να του εκπλήσει ο ευθύς τρόπος που είπες, θα γίνει αυτό, την τάδε μέρα, την τάδε εβδομάδα. Πιστεύω ότι δεν είπε κάτι αφηρημένο δηλαδή, σε αυτά που είπες. Δεν μπορεί να σέβεται κάτι τέτοιο, διότι και ένας πολιτικός οργανισμός πρέπει να κάνει το σχεδιασμό του. Έτσι. Και εμείς πρέπει να σέβεται. Πώς βλέπεις τον Κωνσταντίνο Μουσουρούλη? Ο Κώστας Μουσουρούλης είναι μια προσωπικότητα με εξαιρετικές ικανότητες και σαν χαρακτήρας εμένα πραγματικά είναι άτομο που μου προκαλεί τη συμπάθεια και θεωρώ ότι είναι και ικανός άνθρωπος. Ικανός πολιτικός, έχει background εξαιρετικά καλό και νομίζω ότι
το γεγονός ότι η Χίος έχει ένα τέτοιο υποψήφιο είναι αβαντάζ. Ναι. Καλά, και πώς θα πας να πεις μετά αύριο εσύ με αυτά που λες τώρα, λέω. Γιατί θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου ότι έχω κάποια. Σαφέστατα. Δεν λέω εγώ αν είναι ο Μουσουλής, αν μπορεί να προσφέρει ο Κώστας περισσότερα από μένα ή όχι. Θεωρώ όμως. Μπορώ να απαξιώσω εγώ κάτι που φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι αν πάρω την απόφαση, για να πάρω την απόφαση, μάλλον να συμμετάσχω κι εγώ. Θεωρώ ότι και εγώ έχω κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες, αν θέλετε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που θα είναι αξιοπρόσεκτα σε κάποια μερίδα. Ο Σταμάτης ο Καραμαντζής, ο οποίος επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, πώς τον βλέπεις? Τέτοιες ερωτήσεις κάνετε και στους άλλους που ήρθαν εδώ. Ναι. Και για τον εαυτό το δικό μου. Όχι, αλλά αυτό που έχω εδώ δεν σταματώ. Ναι. Τώρα μου είδες ότι θα είσαι υποψήφιο. Για υποψήφιο. Αστείευομαι. Ναι, και το αντιλαμβάνεσαι. Ναι, θα έλεγα ότι πραγματικά ο Γιάννης, ο Σταμάτης ο Καραμαντζής, είναι ένα δυναμικό στοιχείο, ένα άτομο εξαιρετικά κοινωνικό, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί και δραστηριοποιείται στην πολιτική σε πολλά επίπεδα στον τόπο μας και κανένας, εφόσον δεν ξεφεύγει ή τα χαρακτηριστικά του εντάσσονται σε αυτή τη φιλοσοφία που λέγεται Νέα Δημοκρατία κτλ. Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα και κανένας δεν πρέπει να του στερήσει την δυνατότητα να επιχειρήσει καλό ένα βήμα. Γιατί λέει να μην του στερήσει το δικαίωμα? Διότι, Γιάννη, είναι η μοναδική Βλέπεις κάποιον να βάλει. Καταλαβαίνω τι είπε Νίσε, γιατί έχει και ακουστεί αυτό. Έχει ακουστεί ότι του βάζουν τρολοποδίες, είναι έτσι. Μου το έχει πει ο ίδιος, δεν έχω ακούσει από κάποιον, από κάποιον άλλον. Αλλά όταν κατακτήσετε, θέλουν, δηλαδή. Να σου πω, κρίνω εξαιδίων. Εγώ στις προηγούμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης θυμάσαι πολύ καλά ότι κάπου ετοιμάζαμε και τις συνεντεύξεις που θα ήμουν επικεφαλής του ψηφοδελτίου της περιφέρειας. Ναι. Και ξαφνικά αυτό μου το έχει ανακοινώσει. Στη θέση του Βρουλή. Στη θέση του Παντελή του Βρουλή. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που εκμεεύτηκε, δεν ήταν κάτι που ζήτησα εγώ, από τον ίδιο τον επικεφαλής της περιφέρειας, τον Παύλο τον Βοιατζή. Τι σου είπε δηλαδή ο Βοιατζής? Ο Βοιατζής όχι μόνο μου είχε ανακοινώσει ότι θα είσαι επικεφαλής και ετοίμασε το ψηφοδέλτιο. Είχαμε με δική του εντολή, την οποία είναι και στο φάκελό μου. Υπάρχουν έγγραφες εντολές. Κατέθεσα ημερομηνίες συγκεντρώσεων, καταρτίζαμε, κάναμε διάφορα πράγματα. Τελευταία μέρα αποφασίστηκε, για λόγους που δεν έχουν καμία αξία, ότι δεν θα είμαι εγώ επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, θα είναι άλλο. Άρα λοιπόν, συνδέω με το προηγούμενο που είπα για τον Σταμάτη του Καραμαντζή, ότι και για τον Μιχαηλίδη και για τον καθέναν που θέλει ή τον καλούν αυτή τη στιγμή να συμμετάσχει κάπου, μπορεί αύριο να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Σε κλαδέψανε δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν με πειράζουν εμένα αυτά τα πράγματα. Είμαι εξαιρετικά πολύ ρεαλιστής στα θέματα της πολιτικής. Ούτε μ' αγγίζουν, ούτε μου δημιουργούν έκθρες, ούτε αν θέλεις πικρίες. Μα καθόλου. Όχι, εγώ δεν είπα αν το θεωρείς, αλλά λοιπόν, όπως θα λες τώρα εσύ, και αυτά ακούγονται πρώτη φορά, έτσι, λέει δημοσίως. Εμείς δημοσιογραφικά κάτι ξέρουμε στο παρασκήνιο. Αλλά πότε φορά ακούγεται δημοσίως ότι σου είπανε είσαι Σταύρο επικεφαλής, κάνε ψηφοδέλτιο, πήγες, έκανες και είδες, έτσι μας είπες, ημερομηνίες, συγκεντρώσεις κλπ. Λεπτομέρειες. Αν τα πάτε στην διεύθυνση, την αστυνομική διεύθυνση και ζητήσετε περίπου πότε έγιναν οι εκλογές, Οκτώβρη, πότε είχαν γίνει, καμιά 15-20 μέρες πιο μπροστά θα δείτε τις αιτήσεις μου, την υπογραφή μου κτλ. Και θεωρείς, Σταύρο, έτσι. Με συγχωρείς που το θέλω λέω, να πω ότι μπορεί να συμβούν. Θεωρείς σοβαρό ένα κόμμα το οποίο τη μια μέρα παίρνει τον άλλον και του λέει ρε, εσύ κοίταξε να δεις, κατεβαίνεις, πήγαινε, κάνε αυτά και κάποια στιγμή αποφασίζουν κάποιον άλλον? Δηλαδή, γιατί πας να κουβεντιάσεις μαζί τους αφού ήταν αυτή η συμπεριφορά απέναντι? Εγώ τα δέχομαι. Γιάννη, όταν κουβεντιάζεις, όταν σε καλεί ένας πολιτικός οργανισμός, η χώρα μας διοικείται από 5-6, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα κόμματα, η οποία είτε σε όποια θέση είναι. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι αντιπολίτευση, είτε είναι παρακάτω στην αντιπολίτευση, έχουν ένα θεσμό.
Δεν μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο οργανισμό με το πιο επίσημο τρόπο να, σε να σου κάνει αυτή την αναγνώριση. Και εσύ να λες, όχι, δεν πάω, δεν είναι σοβαρά. Όμως με την προηγούμενη ερώτησή σου, είναι, δεν είναι μέσα στην πολιτική αυτή. Το κλάδεμα. Δεν είναι κλάδεμα. Εντάξει, αν θέλεις, εκρίθη τότε ότι τα αποτελέσματα τα πολιτικά θα είναι καλύτερα με επικεφαλής έναν άλλον. Σταύρο, πιστεύεις ότι την απόφαση την πήρε ο Παύλος ο Γιατζής ή την επιβαράνε? Δεν το ξέρω, ότι μπήκα σε αυτή γιατί τη διαδικασία. Κοιτάξτε, ο Παύλος ο Γιατζής είναι ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι σοβαροί οι άλλοι, αλλά για να παίρνει κάποιο τηλέφωνο και να του λέει, να δεις, τώρα μιλάμε για μια εποχή. Είχαμε συναντηθεί. Είχαν γίνει και διαβουλεύσεις, ήθελαν διάφοροι να κατέβουν. Για να παίρνει κάποιον και να του λέει, εσύ είσαι κατέβα προχώρα και να σε στέλνει να κάνεις χαρτί στην αστυνομία για προεκλογική συγκέντρωση, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είχε πάρει την απόφασή του. Τι άλλαξε, εκείνος την άλλαξε? Αυτό που μπορώ εγώ σήμερα να πω, γιατί μου είναι γνωστό, ναι. Αυτό μπορώ και το λέω, δεν λέω κάτι το οποίο το βγάζει το κεφάλι μου, είναι ότι πολιτικοί, σε εισαγωγικά, παράγοντες, κομματικοί παράγοντες εδώ του τόπου, παρενέβησαν με τον πιο δυναμικό τρόπο για να μην υπάρχει μια νέα, καινούρια, πιο φρέσκια υποψηφιότητα στον τόπο. Ποιος εννοείς? Δεν θέλω. Δεν μπορώ. Τι να, είναι περασμένα πράγματα. Μην το δεις αυτό. Είναι περασμένα αυτά, πράγματα. Εδώ η κόντρα Καλουτά, Καραματζιζή και Βασιλεύη. Πώς έχουν. Δεν θες να πεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ονοματολογία. Το ζήσα, γιατί δέχτηκα και τηλέφωνα. Ότι πρέπει να παραιτηθώ, εν πάση περιπτώσει, της... Α, σου είπα να παραιτηθείς. Έναντι, πώς το λέμε στο στρατό, εμείς έχουμε την... Έναντι ιεραρχίας της... Ναι, να θυσιαστείς κάτι... Ναι. Γιατί υπάρχει σειρά. Ναι, ιεραρχία. Δηλαδή, στο ζητήσανε λοιπόν αυτό. Ναι, αλλά δεν παραιτήθηκα, σαφέστατα όχι. Όχι, ναι, αλλά σου είπα ότι... Σου είπα ότι... Σου είπα ότι... Νομίζω ότι είναι μνημόσυνα αυτά, δεν ωφελούν. Νομίζω ότι δεν ωφελούν, γιατί το εκλογέ τελείωσαν, ο κόσμο φάνηκε. Για την Λαμπρούνια το παλιό, τι λες? Θα σα πω αυτό που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν ήταν η κάμερα. Έτσι μου ήρθε τώρα να σε ρωτήσω την Λαμπρούνια. Και κατεγράφει, είπα στον Πολύδωρο του Λαμπρούνια, τον σημερινό δήμαρχο, ότι μετά από 12 χρόνια δημαρχία στα Καμπόχωρα, μετά από 8 χρόνια νομάρχη Χίου, όφιλε ή οφείλει να έχει οριμάσει πολιτικά και να σκεφτεί όχι το δικό, τη δική του πολιτική εξέλιξη, αλλά να σκεφτεί την εξέλιξη του τόπου και το καλό του τόπου. Ναι. Δεν το κάνει δηλαδή? Δεν το κάνω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο προγραμματισμός των δράσεων της Δημοτικής Αρχής, ναι, εκφράζεται μέσα από τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αποτελείται κυρίως από το πρόγραμμα το τεχνικό. Αυτό το πρόγραμμα είναι καμένο. Καμένο διότι σας περιέγραψε τι συμβαίνει, ναι, ναι, με αυτά τα κονδύλια και πώς καταμερίζονται. Και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία σήμερα προοπτική πάλι για το 12, πώς δεν υπάρχει, για μελέτες που θα αρχίσουν να αποδίδουν μετά από 4-5 χρόνια. Πέστε μου, τον αντίλογο σου. Ναι. Έχει ως ο νομάρχης παλαιότερα και ως δήμαρχος σήμερα, τουλάχιστον, δεν θέλω να πούμε εγώ τη Λαμπρούνια τώρα, αλλά επειδή το έφερε κουβέντα, ναι, έχει κάποιους σταθερούς στόχους. Λέει, για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε ένα νέο αεροδρόμιο που πρέπει να επεκταθεί. Είναι στόχος. Λέει, θέλουμε καινούριο λιμάνι στην περιοχή της Φάκνας. Το παλεύει. Γι' αυτά διαφωνείτε, δεν είναι σχεδιασμοί αυτοί? Τι είναι δηλαδή? Πέραν του λιμανιού, που θέλω να το φέρω εδώ στη γειτονιά σας, για την οποία εγώ έχω εκφράσει, και όχι μόνο εγώ, σοβαρές αντιρρήσεις για τη λειτουργία του. Όλοι θα επιδιώξουμε, αν ήταν σωστή θέση, θα επιδιώκαμε να στηριχτεί και να προχωρήσει. Είναι το μόνο για το οποίο πράγματι έχει σταθερή θέση και προχωρεί. Όλα τα άλλα, δεν θέλω να φάω σήμερα το χρόνο, γιατί τα έχω γράψει και στην εφημερίδα σας, έχουν ξεκινήσει και έχουν μείνει στη μέση. Για το λιμάνι λες τώρα, την είσαι εδώ μόνο? Μόνο για το λιμάνι. Για το αεροδρόμιο είναι, λέει, να γίνει η επέκταση. Καλά, δεν είναι ο μόνος που το λέει αυτό, το λένε και οι βουλευτές, το λέει και το 90% της Κύρου. Αλλά το θέμα είναι να μην τραβάμε του φεκές μόνο στον αέρα, να προχωρούμε και σε δράσεις οι οποίες θα βοηθούν αυτή τη διαδικασία. Αναφέρεσαι στο λιμάνι, ας πούμε, και προχθές ο αντιπεριφερειάρχης
είπε ότι ενώ υπάρχει τέτοιο στόχος για το λιμάνι και λοιπά, και είναι και το μοναδικό αίτημα το οποίο βάζουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητάμε χρήματα από το ΕΣΠΑ, την ίδια ώρα δεν είχε κατατεθεί το πιο απλό πράγμα του κόσμου, το τοπογραφικό διάγραμμα. Το κατήγγειλε ότι πειθάρχησε, το είπε δηλαδή. Που σημαίνει ότι... Ελείψη, ναι. Τα ρίξε στο Λιμνικό Ταμείο, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν έχει κάνει δεν υπάρχει, την συστηματική υπηρεσία, δεν έχει καθορισμό των Αγιαλού αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε της παραλιακής ζώνης, ούτε της Χερσαίας ζώνης. Άρα, άρα δεν είναι υπάρχει. Σωστή λοιπόν η μέχρι όχι, τώρα... Λέω. Όχι, τα λέτε, ναι. Εγώ του λέω λοιπόν ότι δεν βαδίζει καλά. Που σημαίνει ότι αν τυχόν πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα το καθεστώς, το δημοσιακό καθεστώς της περιοχής. Χαίρομαι που με αυτόν τον τρόπο, ναι. Και με τις ερωτήσεις σας καταδεικνύεται πόσο και σε αυτό το κομμάτι, ναι. Είναι η ερασιτεχνική προσέγγιση. Σταύρο, πες μου κάτι. Πώς βλέπεις το θέμα της ναυτιλίας? Δηλαδή, να σε αλλάξω αμέσως, γιατί να πάμε, δεν προλάβουμε. Τι γίνεται με την ναυτιλία? Προηγουμένως ανέφερες ότι είναι το σωσίβιο. Ναι. Ανέκαθεν, πιστεύω, έτσι μας το δείχνει η ιστορία δηλαδή, του τόπου μας, η ναυτιλία, η θάλασσα, έχει σώσει τη χώρα. Μάλιστα. Τη σώζει τη χώρα από παλιά. Είτε είναι σε συγκρούσεις, είτε δηλαδή είναι, πρόκειται για την εθνική κυριαρχία, είτε πρόκειται για το να ζήσει ο κόσμος. Πολύ περισσότερο βέβαια εδώ εμείς στοιχείο. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται η ναυτιλία σε δύο επίπεδα. Αφενός, και είναι πολύ ουσιαστικό, από την αδυναμία της χώρας να τη διοικήσει, θα πω μόνο το γεγονός ότι η κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας έχει αφήσει εδώ και 2,5 χρόνια ακέφαλη την διοίκησή της, και αυτό έχει μεγάλη ουσιαστική σημασία στο γεγονός ότι η χώρα δεν υπερασπίζεται, ναι. Στα διεθνή φόρα που εκεί παίζεται και το παιχνίδι. Mm-hmm. Οι θέσεις εκεί των Ελλήνων είναι άδειες. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι για τρίτο τώρα συνεχή χρόνο η ναυλαγορά δεν είναι καλή. Αυτό που έχει δείξει βέβαια διαχρονικά η βιομηχανία αυτή της θάλασσας και οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι ότι τα κουμαντάρουν καλά τα πράγματα και νομίζω ότι και αυτοί θα περάσουν τον κάβο χωρίς μεγάλες ζημιές. Πρέπει όμως να σταθούμε γιατί γίνεται και με τον κόσμο. Αυτή την περίοδο νομίζω ότι τα συνδικαλιστικά όργανα που εκφράζουν τους ναυτικούς και οι εφοπλιστές είναι αδύρυτη ανάγκη, επιτακτική ανάγκη θα έλεγα, να καθίσουν σε ένα τραπέζι να δούνε πώς αυτή την περίοδο της ένδυας και της ανεργίας του ενός τρίτου του εργατικού δυναμικού της χώρας και κυρίως των νέων θα μπορεί να ξαναμπεί μέσα στα καράβια να δουλέψει. Μάλιστα. Θεωρώ αδιανόητο δηλαδή οι αλλοδαποί να παίρνουν το ψωμί το δικό μας και να μην βρίσκουμε λύση να δουλέψουν πάλι οι Έλληνες με στα πλοία. Είχες προτείνει παλιά τη δημιουργία ναυτιλιακού κέντρου στην αρχή είπα ότι σε θηλυκό μυαλό και μπορεί να κάποιος το παραξηγήσει. Δεν συνηθίζω να ας πω ότι να κολακεύω τους καλεσμένους μου. Θεωρώ ότι είναι θέμα ευγένειας να είμαι ευγενής μαζί τους. Είναι θέμα συμπεριφοράς. Και θέλω να το δικαιολογήσω. Είχες προτείνει, είσαι είπα θελικό μυαλό δηλαδή. Είχες προτείνει κέντρο ναυτιλιακό. Είχες προτείνει αξιοποίηση της περιοχής του Θόλους με κάτι παρόμοιο πάλι. Έχεις καταθέσει προτάσεις για τη λειτουργία του πάγοντος λιμανιού με ελάχιστα έξοδα. Δηλαδή έχεις αναφέρει γραμμία με προτάσεις συγκεκριμένες για ανάπτυξη. Δηλαδή, έχεις κάνει αναφορά στο πώς μπορούν να φέρουν εφοπλιστές στα γραφεία τους εδώ. Η κίνηση Τσάκου που να φτιάξει αυτό το ίδρυμα είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή την επενθύμηση. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαν περισσότεροι εφοπλιστές να έχουν επενδύσει στοιχείο. Ναι. Κανείς δεν τους συναντά, κανείς δεν τους το ζητά. Απόλυτος να είστε. Είμαι απόλυτος σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ όμως για τη συζήτηση, ότι μου θυμίσατε ένα σωρό πράγματα που αν είχαν ξεκινήσει, όχι επειδή τα πάγω, επειδή έπρεπε να μπουν σε προβληματισμό. Μιλήσαμε τότε για ναυτιλιακό πάρκο. Στην περιοχή του Θόλους. Μπράβο, πάρκο ήταν η λέξη. Ναι. Το ναυτιλιακό πάρκο που θα φιλοξενούσε τις ακαδημίες επάνω κτλ. Και μάλιστα ήταν σε πολύ καλό δρόμο. Το είχε αποδεχθεί ο τότε υπουργός
ο κύριος Ανομερίτης, είχε σχεδόν έτοιμη και την ανακοίνωση, είχε κάνει και συνάντηση με παράγοντες ισχύου, με τους τότε βουλευτές, με τους εφοπλιστές ισχύου. Είμαστε σε καλό δρόμο. Η αναδόμησή του η τότε το ακύρωσε. Πιστεύω απόλυτα σε αυτή την περιοχή για δύο κυρίους λόγους και θα είμαι πολύ σύντομος. Ένα είναι ότι έχει ένα ιδιοκτήτη, μια περιοχή έκτασης 3.500 στρωμάτων, έχει ένα ιδιοκτήτη. Το άλλο είναι ότι έχει ένα κόλπο όπου είναι μοναδικό στο Αιγαίο λόγω της φυσικής του, αν θέλετε, χαρισμάτων του αυτού, για να χρησιμοποιηθεί για αυτό το θέμα. Και το τρίτο είναι ότι λόγω της μεγάλης αυτής έκτασης μπορεί να αρημοτομηθεί μόνο του. Δηλαδή αυτός που το έχει μπορεί να κάνει αρημοτομηθεί. Και ποιος το έχει? Δεν το έχει ούτε ο Τζούμος, πρέπει να τα αγοράσει κανείς, ούτε ο Μιχαηλίδης. Το έχει ο Δήμος Κύου. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε μιλήσει ότι μέχρι να γίνει το νέο λιμάνι, όποτε και να γίνει, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την περιουσία που είναι πάλι από τα πιο όμορφα πράγματα στα λιμενικά στην Ελλάδα, το λιμάνι της Χίου, και να το έχουμε, είναι να έχουμε μια πολυκατοικία 20 όροφη και να εκμεταλλευόμαστε το υπόγειο. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το λιμάνι μπορεί και το εκμεταλλεύεται ο οργανισμός τη γωνίτσα εκεί μπροστά στην Αθήνα. Έχουμε μιλήσει, δηλαδή με δύο λόγια, για να μην αναφέρομαι σε ό,τι έχω προτείνει κατά καιρούς. Θέλω να σταθώ, κύριε Τζούμα, σε δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που υπάρχει επιτακτική ανάγκη σήμερα για τη Χίο είναι δύο. Πρώτον, να ολοκληρωθεί το χωροταξικό, και σας λέω ότι με αυτές τις πιέσεις, όχι μόνο τις δικές μου, τις αναφορές στον τύπο, τις παρουσιάζουμε σε δημοτικά συμβούλια, ξεκίνησαν οι τέος δήμοι με τα ΣΚΟΑΠ. Όμως αυτά τώρα πρέπει γρήγορα να μαζευτούν, αντί να είναι 10, να γίνουν ένα, για να μην υπάρχει επικάλυψη, λοιπόν, επικάλυψη των εμπτών. Το δεύτερο είναι να κάνουμε πιο όμορφη τη Χίο. Να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, ώστε αυτός ο τόπος να γίνει πιο ελκυστικός. Διότι αν δεν γίνει ελκυστικός, δεν θα αναπτυχθεί. Δεν θα αναπτυχθεί τουριστικά, και οι αμαρτίες τώρα που ζούμε, λιγοστεύουν τα αεροπλάνα, λιγοστεύουν τα πλοία, δημοστεύουν όλα αυτά, είναι απότοκο του γεγονότος ότι η Χίος δεν έχει την επισκεψιμότητα που θα μπορούσε να έχει. Από τα μπακιάρια που έχει με τους εφοπλιστές, γιατί εντάξει, σαν λιμενικό, λιμενάρχης και λοιπά, και αργότερα αξιωματικός λιμενικού ψηλά στην Αθήνα, είχες επαφές πέρα από ναυτεργάτες ή αξιωματικούς λιμενικούς όμως και λοιπά, έχεις και με εφοπλιστές επαφές, δηλαδή... Εξοφίσιο, εξοπαγγέλιο για το επάγγελμα, έτσι. Ναι. Τι τύποι είναι? Θα σας πω για τους Χιώτες που γνωρίζω. Ναι, αυτό θέλω. Εκεί θέλω να το πάω, αλλά στο πάω. Θα σας πω για τους Χιώτες που γνωρίζω καλά. Σας λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον οι γενιές οι οποίες έχουν ζήσει και ζουν στη Χίο, γόνοι εφοπλιστών, έχουν μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο. Ζουν εδώ και έρχονται εδώ πάρα πολλοί που δεν τους βλέπουμε και δεν το γνωρίζουμε. Μα πάρα πολλοί, είτε Πάσχα, είτε γιορτές, είτε Χριστούγεννα, είτε το καλοκαίρι. Έχω την αίσθηση ότι βιώνουν και αυτοί την αντιπαλότητα που νιώθουμε όλοι από το κράτος. Εάν δηλαδή και όποτε αισθανθούν ότι θα βρουν μια ομάδα, ένα φορέα για να εκφράσουν, αν θέλετε, αυτά τα συναισθήματα με έργα ή με επενδύσεις με κάτι, θα το κάνουν αμέσως. Σας λέω τώρα ο Τσάκος. Είπες προηγουμένως, δεν τους ζητάνε, ναι. Θα σας πω ο Τσάκος. Έχει κάνει, δεν ξέρω πόσο έχει περάσει ακόμα στη Χιώτικη κοινωνία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πολιτιστική επένδυση μετά την κατασκευή του Ομηρίου. Μετά τη δημιουργία του Ομηρίου, πνευματικού κέντρου, το Διεθνές Ναυτικό Κέντρο Έρευνας και Παράδοσης, στα πλαίσια του Ιδρύματος Τσάκου, το οποίο μέχρι τώρα έχουν επενδυθεί, ξέρω, 4-5 εκατομμύρια και δαπανώνται για τις λειτουργίες τους αρκετές εκατοντάδες, θα έλεγα, χιλιάδες ευρώ. Για τη διεθνή δράση του, για τις ερευνές του, αυτά, τα πολλά στοιχεία, δεν ξέρω πόσο έχει γίνει αντιληπτό, θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, αντιληπτό. Ο άνθρωπος ένιωσε, άκουσε, πίστηκε και ήρθε και επένδυσε, σε εισαγωγικά το λέω, δεν είναι επένδυση, είναι κερδοσκοπικό αυτό το ίδρυμα, είναι μόνο προσφορά στην κοινωνία. Νομίζω ότι κι άλλοι θα βρισκότανε, συμπατριώτες μας, που έχουν χρήματα, να κάνουν παρόμοια πράγματα. Να σας πω κάτι άλλο. Η επένδυση αυτής του Φεγκουδάκη, εφοπλιστής είναι τώρα και ο Φεγκουδάκης, επενδύει. Ο Λουκάς ο Χτιστάκης, με το Αργέντικο,
που συνεχίζει και βγάζει χρήματα και κοινωνικά και αυτά και κάτω από τραπέζι και πάνω από τραπέζι, είναι εφοπλιστές. Υπάρχουν άλλοι, ο Φράγκος και άλλοι που είναι σε μια φάση ηλικιακής οριμότητας, ναι. Χτίζει σχολεία, ξέρω εγώ, στα Καρδάμιλα. Υπάρχει δραστηριότητα. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Με έναν τρόπο που θα φανεί ότι αυτά που θα κάνουν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο ωφέλεια στην κοινωνία. Νομίζω είναι όριμο. Μάλιστα. Το συγγραφικό σου έχω για να κλείσουμε με αυτά. Γιατί δεν προλαβαίνω να τα αναφέρω, αλλά έχεις γράψει διάφορα πράγματα για όσους γνωρίζουν. Βιβλία. Πού βρίσκεται? Γράφεις κάτι καθόλου? Έχω έτοιμα δύο πράγματα. Πρέπει να βρούμε τον χρόνο. Ένα φορά πάλι ναυτιλιακό. Ναι. Και θα αποκαλύψω τι είναι. Mm. Γιατί τουλάχιστον και σε αυτό το επίπεδο θέλω να γίνει γνωστό στα δευτερόλεπτα αυτά που είπες μου, η προσφορά, να γίνει γνωστή η προσφορά και η επιχειρηματική δράση, γιατί εκεί επικεντρώνουμε συνήθως ως ιστοριοδίβης, αν θέλετε, της ναυτιλίας, της οικογένειας Μίχαλου. Mm. Η οποία η οικογένεια αυτή έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο, είτε σε έργα φιλανθρωπίας και κυρίως τα κεραμεία, ναι. Τα οποία έζησαν τρία χωριά. Στην κυριολεξία, δηλαδή εκεί και εγώ μαθητής είχα δουλέψει ένα καλοκαίρι μέσα. Το βιβλίο συνεφέρεται σε αυτό? Όχι, θα είναι η Μίχαλη. Οικογένεια Μίχαλη. Πώς δημιουργήθηκε αυτό αυτή η ναυτιλιακή επιχείρηση και πώς κατέληξε. Σας θυμίζω ότι ακόμα και οι φυλακές ισχύω είναι του Μίχαλη. Το ορφανοτροφείο είναι του Μίχαλη. Και πάει κορδόν. Εργατικές κατοικίες. Λοιπόν, ωραία. Εγώ δεν στέκομαι στην. Μας είπες το ένα. Να βγάλουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που δουλεύω με τη γυναίκα μου μαζί σήμερα. Η εκπαίδευση γενικότερα στοιχείο. Από όσα μπορούμε πηγές να μας οδηγήσουν πίσω, οι πηγές να μας οδηγήσουν πίσω. Και θα έρθει και θα καταλήξει με το χτίσιμο του σχολείου των Θημιανών. Τι εννοείς? Κοιτάξτε, μετά την απελευθέρωση της Χίου, το Υπουργείο, το τότε Υπουργείο Παιδείας, ανέπτυξε ένα γιγάντιο πρόγραμμα τότε και για να χτιστούν σχολεία. Αλλά τα χρήματα, το μόνο που έδινε τότε ήταν ένα σχέδιο. Πάρτε και κάτω. Πάρτε αυτό, είναι γι' αυτό βλέπετε πολλά σχολεία και στη Χίου αλλά και σε άλλα μέρη είναι σχεδόν ίδια. Όμως το πώς χτίστηκε αυτό το σχολείο έχει ενδιαφέρον. Εθελοντικά έχω βρει. Εθελοντικά. Έχει πέσει στα χέρια μου το αρχείο του ύμνου του Σκανδάλη, του Δημήτρη, του Δασκάλου, του πρώτου διευθυντότητα. Ένα ποίημα δηλαδή της κοινωνικής συνεισφοράς. Που καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε τα παλιά για να καθοδηγούμεθα και στα σημερινά. Πιστεύω να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Το δεύτερο θα βγει πιο γρήγορα, γιατί βοηθάει τώρα και η γυναίκα μου λόγω της δικής μου, αν θέλεις, δραστηριότητας και απασχόλησης. Πολλοί ώρες που δεν πάω σπίτι, πιστεύω με τη βοήθειά της θα βγει. Να βγει η βιβλία. Πιστεύω να τα βγάλουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω κι εμείς πόσα βγάλαμε σήμερα. Νομίζω ότι βγάλαμε. Και ειδήσεις βγάλαμε, αλλά κυρίως φωτίσαμε μια προσωπικότητα, του Στάθου Μιχαηλίδη, που δεν πιστεύω ότι είναι άγνωστη, αλλά ίσως ορισμένους στους ανθρώπους να μην ήταν γνωστή. Στάθου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Και εύχομαι κάθε καλό για την καινούργια χρονιά σε όλο τον τόπο και ο Θεός βοηθός.